Καλημέρα κύριε Ανωνιάδη. Καλημέρα σας κύριε Βουλευτά, τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Λοιπόν, Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τι κάνει η Λάρισα, καλά είναι? Καλά, καλά, συνεφιασμένη όπως όλη η Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι και στο... Καιρός του είναι, θέλουμε την βροχούλα. Έφτασε. Εξάλλου ο κάμπος διψά, εξάλλου και τι θέλει, το χρειάζεται το νερό. Σωστά. Ίσως έπρεπε να πέσει και λίγο πιο νωρίς, ειδικά για τους αγρότες. Σωστό, ναι. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, ήθελα να την άποψη... Ήθελα δύο θέματα. Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στην πραγματικότητα στο νόμο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ. Ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έθεσε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που φαίνεται ότι η κυβέρνηση τις υιοθέτησε. Ποια είναι τελικά η στάση, αν υπάρχει τελική στάση, του κόμματός σας εν ώψη του νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού? Ναι. Κύριε Ανιάδη, καταρχήν να δούμε το νομοσχέδιο, να το καταθέσει επίσημα η κυβέρνηση, να δούμε τις διατάξεις και βεβαίως θα τοποθετηθούμε. Όπως είπατε, είναι γνωστές οι απόψεις, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και με αφορμή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά και οι θέσεις τους στο συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ψήφο των αποδήμων. Βεβαίως εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή και αναδείξαμε είναι κάποια, βεβαίως και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να παίρνουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα οι απόδημοι, οι Έλληνες του εξωτερικού, αλλά με βάση ορισμένα κριτήρια, και αυτά τα κριτήρια αν χρειάζεται να τα επαναλάβω στα γρήγορα, οριοθετώντας κάποια χρονικό διάστημα απουσίας από την Ελλάδα 30 ετία, ενδεχομένως 35 ετία να είναι η πρόταση της κυβέρνησης, αλλά το βασικότερο κατά τη γνώμη μας, αν θέλετε, είναι να υπάρχουν δεσμοί με τη χώρα σε ό,τι αφορά τους απόδημους. Αυτό πώς μπορεί να βεβαίως αποδειχθεί? Βεβαίως καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε παράλληλα τον έντονο συναισθηματισμό που διακατέχει και τους μετανάστες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τους απόδημους όπως θέλετε, πολλών ετών πριν, δηλαδή ένας ο οποίος έφυγε πριν από 50, από 60 χρόνια, που φυσικά υπάρχει ένας έντονος συναισθηματισμός απέναντι στην χώρα, απέναντι στην Ελλάδα, όμως κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να κυριαρχήσουν κάποια κριτήρια τα οποία στη διαδικασία της ψηφοφορίας θα έχουν να κάνουν και με την με το πώς επηρεάζεται η ζωή, να το πω έτσι, του κάθε ψηφοφόρου από τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, οικονομική, αυτό που είπαμε, δεσμή, το να έχει κάποια περιουσιακά στοιχεία, ούτως ώστε και η ίδια η πολιτική που ασκείται και αν θέλετε η ψήφους που θα δίνει στο όποιο κόμμα επιλογής, να το πω έτσι, να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και βεβαίως από εκεί και πέρα μπαίνουν τα υπόλοιπα ζητήματα, τα διαδικαστικά, τα οποία νομίζω έχουν δρομολογηθεί ή μάλλον υπάρχει μια συμφωνία σε αυτό. Όπως η αυτοπρόσωπη παρουσία, δηλαδή όχι η επιστολική ψήφος. Το ζήτημα, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Η αντίθεσή μας, αν θέλετε, ήταν στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, στη λογική ότι θα πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη η παρουσία του ψηφοφόρου στον χώρο. Και βεβαίως πάνω σε αυτό λέμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας του εξωτερικού να συμμετέχει στην ψηφοφορία, να ψηφίζει. Κύριε Λαμπρούλη, σχεδόν όλα μπορεί να είναι κατανοητά, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, με την έννοια ότι ακόμα και το όχι στην επιστολική ψήφο που φαίνεται λίγο αναχρονιστικό και μπορεί να είναι με τα δεδομένα της τεχνολογίας, είναι πολιτικά λογικό. Δηλαδή, να δείξεις και το ενδιαφέρον σου, βρε αδελφέ, όχι από το καναπέ σου, ας πούμε, να ψηφίσεις από το καναπέ στο Σίδνεϊ, ή ας πας μέχρι το προξενείο ή το εγκύτερο, τέλος πάντων, εκλογικό κέντρο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, πρακτικά μπορούν να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, εν έτη 2019, δεν νομίζω τώρα να υπάρχουν προσκόμματα ή προβλήματα. Είτε
εννοώ για τους κατοίκους του εξωτερικού, για τους Έλληνες του εξωτερικού, να πάνε στις πρεσβείες, στα προξενία, αλλά ακόμα και σε περιοχές στις οποίες σε σχολικές κοινότητες, Έλληνες, εκκλησίες, Έλληνες μπορούν να στηθούν κάλπες, να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις λοιπόν να στηθούν κάλπες και ο κόσμος να συμμετέχει ενεργά. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, κύριε Βουλευτά, είναι το πώς μπορεί να αποδεικνύεται η παραμονή ή η σχέση με την Ελλάδα μέσα στην 35 ετία, εν πάση περιπτώσει, για δύο τουλάχιστον έτη. Αυτό είναι μια απορία μου και αν θέλετε να για σας πω. Για δύο τουλάχιστον έτη, τι εννοείτε? Εννοείτε ότι με βάση την πρόταση 35-2, δηλαδή 35 χρόνια, με δύο να είναι στην Ελλάδα? Έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι για δύο χρόνια ή σε δύο φάσεις. Θα το δούμε αυτό. Ήταν εδώ. Πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα? Μένει να το δούμε στην τελική του ολοκλήρωση, αν θέλετε, ολοκληρωμένη την πρόταση, ό,τι αφορά αυτό που με ρωτάτε τώρα. Ξέρετε, η απορία μου αυτή υπογραμμίζεται, γίνεται πιο έντονη. Προσπαθήσω να αποδώσω, δεν είναι καθόλου εύκολο, ένα σκίτσο σήμερα του εξαιρετικού, κατά τη γνώμη μου, Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, όπου μια μεγάλης ηλικίας κυρία έχει ανοίξει την πόρτα, πίσω με μια μαγκούρα, στηριζόμενο σε μια μαγκούρα, αυστηρά κοιτάει ένας κύριος και μπροστά της είναι ένας άλλος μεγάλης ηλικίας κύριος, ο οποίος λέει: «Hello, Κικίτσα, θυμάσαι πριν 35 χρόνια που ζήσαμε ένα φλογερό έρωτα? Μπορείς να το βεβαιώσεις να με αφήσεις να ψηφίσω?» Καλά, εντάξει τώρα, αυτό είναι στη σφαίρα. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης το τραβάει ακριβώς επειδή κάνει χιούμορ, αλλά πώς θα αποδειχθεί ότι αυτά τα 35 χρόνια, τα 30, όσα τέλος πάντων καταλήξει, είχε κάποιο σχέση με την Ελλάδα? Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, η πρόταση είναι αυτά τα 35 χρόνια και δύο χρόνια τουλάχιστον από τα 35 να υπάρχει μία προφανώς επαφή του μετανάστη, του Έλληνα μετανάστη, με τη χώρα μας. Αλλά να σας πω κάτι, το ζήτημα δεν είναι πώς αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται αυτό, το αν έρχεται ή όχι στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι αυτά που, αν θέλετε, βάλαμε και εξ αρχής τα ζητήματα. Το να έχει αφημί, για παράδειγμα, το να έχει περιουσιακά στοιχεία, τα συμφέροντά του, ας το πούμε έτσι με αυτή τη λέξη, τα συμφέροντά του να βρίσκονται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και φυσικά αυτό να επηρεάζει αντίστοιχα οι πολιτικές εξελίξεις, αν θέλετε, να επηρεάζουν την ίδια τη ζωή. Τώρα, εάν αυτό και πώς θα αποδεικνύεται, αυτά τα τεχνικά, αν θέλετε, ζητήματα, να το δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η πρόταση στο τέλος και στην πράξη πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ξέρετε, λένε, το ΚΚΕ υποστηρίζει αυτή την εκδοχή, αυτή την λύση, γιατί έστω στο περιορισμένο δείγμα των ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές στείνονται κάλπες στην Ευρώπη φυσικά και ψηφίζουν οι Έλληνες στις πρεσβείες, το ΚΚΕ του 6% έφτασε στο 15% σχεδόν. Έχει δυνάμεις δηλαδή στο εξωτερικό, στην ομογένεια. Μακριά, ναι, εμείς ποτέ δεν σταθήκαμε απέναντι και σε αυτό το ζήτημα, αλλά και γενικότερα σε όλα τα ζήτηματα ψηφοθυρικά. Τοποθετούμαστε με βάση την αναγκαιότητα αυτού του ζητήματος, της δυνατότητας που πρέπει να έχουν οι μετανάστες, οι Έλληνες του εξωτερικού, να συμμετέχουν με την ψήφο τους στις πολιτικές, αν θέλετε, εξελίξεις στη χώρα μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση βάλαμε και βάζουμε, καταθέσαμε δημόσια συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα κριτήρια που να διασφαλίζουν τη σχέση του ψηφοφόρου αυτού με τη χώρα μας και την αλληλοεπηρεία, ή αν θέλετε την επηρέαση της όποιας πολιτικής απόφασης των πολιτικών που ασκούνται στη χώρα μας, την ίδια του τη ζωή. Γιατί ένας ο οποίος ζει 60 και 70 χρόνια στο εξωτερικό, μην μου πείτε ότι έχει πέρα, σας λέω, αναγνωρίζουμε το συναισθηματισμό, το βαθύτατο, την νοσταλγία που κάποιος Έλληνας έχει για τη χώρα του, αλίμονο. Αλλά όταν η ίδια σου η ζωή δεν επηρεάζεται, και με συγχωρείτε, δεν είναι υποτιμητικό, υπάρχει και μια, ας το πούμε, αδιαφορία για τις εξελίξεις, μια γενική προσέγγιση, να το πω έτσι. Αν η ίδια η κατάσταση στη χώρα δεν επηρεάζει και τον ίδιο, είτε αρνητικά είτε θετικά, ο καθένας όπως το βιώνει, όπως μπορεί να το
διαμορφώνει στη συνείδησή του, την άποψή του, αυτό αυτομάτως δημιουργεί και ένα ζήτημα, ας το πούμε έτσι, και σε ό,τι αφορά την ψήφο του. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε και από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει την εσωτερική πολιτική σκηνή τουλάχιστον, έχει να κάνει με την εξεταστική και το αίτημα που υπέβαλαν καταρχήν το ΚΙΝΑΛ, αλλά ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία, για την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου από την προανακριτική μάλλον επιτροπή για την υπόθεση Νοβάρτης, μάλλον για τη σκευωρία όπως εξελίσσεται, με κατηγορούμενο τον κύριο εξεταζόμενο, μάλλον τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Το ΚΚΕ είχε μία θέση έτσι και αλλιώς, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή, νομικά στέρεο το αίτημα, αλλά λευκό. Στην παρόν δηλώσατε, δηλαδή δεν πήρατε θέση υπέρ της εξαίρεσης ή όχι. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα που προέκυψε, να το πω έτσι, στην εξεταστική. Δημιουργήθηκε όλος αυτός ο κουρνιαχτός προκειμένου όντως να πάει πίσω, να το πω έτσι, η δουλειά της προκαταρκτικής, λοιπόν, από προσανατολίσει τον κόσμο από την ουσία του θέματος και βεβαίως από τις διαδικασίες που θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει ένα πραγματικά πρόβλημα με την έννοια το πώς χειρίζονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ, τα ζητήματα αυτά. Γιατί να σας θυμίσω, στην Εξεταστική Επιτροπή, για παράδειγμα, για τα σκάνδαλα της υγείας, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του φαρμάκου, αυτό με fast track διαδικασίες έκλεισε η συζήτηση στην Επιτροπή, παρόλο που εμείς βάζαμε ζητήματα επέκτασης και εξέτασης μαρτύρων και επέκταση της λειτουργίας της Επιτροπής, προκειμένου να αναδειχθούν οι ζητήματα. Άρα εμείς λέμε ότι αυτό λειτουργεί από προσανατολιστικά από τον κόσμο και από τη λογική, ας το πούμε, και της ίδιας εξεταστικής. Και βεβαίως να κρύψουν και να συγκαλύψουν το μέγα ζήτημα, πολιτικό φυσικά, που ο λαός μας βιώνει με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Δηλαδή ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Και πληρώνει και ξαναπληρώνει τεράστια ποσά για να έχει την υγεία του, να το πούμε. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου το ριζοσπάστη. Ανασφάλεια στάθηκε κίνδυνο για το λαό από την ελληνική εμπλοκή, αμερικανοκρατικά σχέδια και ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια. Θα σας πάω σε μια ευρύτερη γεωπολιτική ματιά. Ποιος είναι ο λόγος που θεωρείτε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και, αν θέλετε, και άποψη για την ευρύτερη Βαλκανική? Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να έχει άποψη, αλλά το ζήτημα είναι ότι όντως μέσα σε αυτούς τους υπεραλληστικούς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και με βάση την θέση της χώρας μας στην περιοχή, αλλά και με βάση τις εξελίξεις, τους τεράστιους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μία πλευρά, Ρωσία, Κίνα, αλλά και άλλες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, η χώρα μας, και επισημαίνουμε βέβαια αυτό το κίνδυνο με τη συμμετοχή της σε αυτούς τους οργανισμούς και με την εμπλοκή σε αυτά τα σχέδια των ανταγωνισμών, λειτουργεί όπως γράφει και ο Ριζοσπάστης σήμερα, όπως λέτε, στρατολογώντας δηλαδή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια εν προκειμένου, όπως έδειξε εξάλλου και η συμφωνία των Πρεσπών, στρατολογώντας κράτη, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να διευρύνει, να το πούμε έτσι, συμμετέχοντας βεβαίως μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς, να διευρύνει την επιρροή, την παρέμβαση, αλλά και την συμμετοχή άλλων κρατών, άλλων χωρών, στους οργανισμούς αυτούς. Και παράλληλα η Ελλάδα, το ξέρετε πολύ καλά, όπως γράφετε και στην εφημερίδα σήμερα και το γνωρίζουμε εξάλλου, έχει μετατραπεί σε ένα φυλάκιο προκυχωρημένο, όπως το λέει και ο Ριζοσπάστης, στην ευρύτερη περιοχή, με τη νέα εξάλλου στρατηγική συμφωνία Ελλάδας ΗΠΑ. Από αυτούς λοιπόν και όλα αυτά γίνονται με κέντρο, αν θέλετε, στη βάση
των ατελείωτων, αν θέλετε, των τεράστιων ανταγωνισμών, ανελαίτων ανταγωνισμών που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και αλλά και το επόμενο διάστημα. Θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς, κύριε Λαμπρούλη, όμως, ότι λέτε ότι, και το γράφει ο Ριζοσπάστης, το είπαμε μπροστά μου, τον έχω και εγώ, ότι η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε προκεχωρημένο φυλάκιο, νατοϊκό φυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή. Όμως το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός οργανισμός. Εξυπηρετεί συμφέροντα, εξυπηρετεί. Δεν υπάρχει αντίπαλον δέος. Δεν υπάρχει το παλιό σύμφωνο Βαρσοβίας. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να είναι σε έναν αμυντικό οργανισμό. Θα έπρεπε να είναι μόνη της, μικρή Ελλάδα. Αμυντικό. Για πείτε μου τώρα. Ρητορικά να το δώσω. Εντός εισαγωγικών, βέβαια. Εντός εισαγωγικών. Για πείτε μου, από πού θα μείνει η Ελλάδα ή το ΝΑΤΟ. Επειδή λέτε είναι αμυντικός. Ήταν όταν δημιουργήθηκε, υποτίθεται, ως το αντίπαλο δέος στο σύμφωνο Βαρσοβίας και τα λοιπά των σοσιαλιστικών χωρών. Ναι. Τώρα έναντι ποιου αμήνεται. Άρα και για να είμαστε δίκαιοι, κάθε άλλο παρά αμυντικό. Το σύμφωνο Βαρσοβίας άλλο ακολούθησε. Πρώτα δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ και μετά το σύμφωνο Βαρσοβίας, αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι ιστορία. Όπως και να έχει, ναι, αλλά λέω ότι ο όρος αμυντικό είναι προσχηματικός κατά τη γνώμη μου. Διότι το ΝΑΤΟ έχει αποδείξει με τη δράση του δεκαετίες τώρα και τα τελευταία χρόνια και στην περιοχή μας εν προκειμένου, αυτό που συζητάμε, ότι κάθε άλλο παρά αμυντικός μηχανισμός είναι, αλλά παρά μηχανισμός στρατητικός εξυπηρέτησης, επιθετικός μάλλον, και εξυπηρέτησης συμφερόντων μονοπωλιακών ομίλων και των συμφερόντων των αστικών τάξεων Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας κατ' επέκταση, αλλά και της Τουρκίας. Γιατί όλοι είναι στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης αυτών των συμφερόντων διαμελίζουν λαούς, διαλύουν κράτη, δημιουργούν καραβάνια προσφύγων και μεταναστών, αυτά που βιώνουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που λέμε, ότι ο λαός μας, όπως και άλλοι λέει, αλλά ο λαός μας εν προκειμένου, δεν πρέπει να επαναπαυθεί, αλλά και δείτε ότι υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες και από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που καλλιεργούν τον εφησυχασμό. Διότι οι εξελίξεις και η εμπλοκή της χώρας μας σε όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς μέσα από αυτές τις ενέργειες που είπαμε και προηγουμένως στην κουβέντα μας, αλλά και που έχουν δρομολογήσει, είτε με τις περιφερειακές κατ' επέκταση συνεργασίες με Ισραήλ, με Αίγυπτο κτλ., δημιουργούν κινδύνους να μπλέξει και ο λαός μας σε μεγάλες περιπέτειες στο μέλλον. Και αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια με την έξαρση, να το πω έτσι, των πολιτικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την... Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.